Σε μία από τις τελευταίες εκτιμήσεις του, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου αναφέρει ότι η Ρωσία πιθανά θα συνεχίσει να ρίχνει στις επιθετικές της επιχειρήσεις κάποιες εν μέρη ανασυσταθήσεις και σφόδρα πληγήσεις μονάδες που αποφέρουν μικρά κέρδη με μεγάλο κόστος. Κάποιες από αυτές τις επανατοποθετημένες μονάδες προέρχονται από τα βόρεια της Ουκρανίας, από τις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίκιβ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι σε εξέλιξη και στον κόσμο συστάθηκε να περιμένει πριν επιστρέψει. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες επικίνδυνα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και νάρκες, που άφησαν οι Ρώσοι φεύγοντας σε σπίτια, δρόμους και οικόπεδα. Με τον στόχο να έχει διαφοροποιηθεί τώρα, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου λέει ότι οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνονται πλέον στην κατάληψη της Μαριούπολης, στις επιθέσεις στον Ντονέσκ και τον Λουγκάνσκ, στις επιθετικές επιχειρήσεις στον άξονα Izium Sloviansk για την περικύκλωση των Ουκρανικών δυνάμεων στα ανατολικά. Εδώ απέτυχαν να προελάσουν σημαντικά με συνεχιζόμενες επιθέσεις σε Σεβεροντονέτσκ, Ποπάσνα και Ρουμπίζνιε. Κατά το δήμαρχο της Μαριούπολης, περισσότεροι από 10.000 πολίτες έχουν πεθάνει στη ρωσική πολιορκία και ο αριθμός αυτός μπορεί να περάσει τις 20.000. Η Μαριούπολη είναι περικυκλωμένη. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει ότι οι μάχες στην Ανατολική Ουκρανία θα ενταθούν τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, καθώς η Ρωσία επαναστοχοθετεί τις προσπάθειές της εκεί.